πρώτα απ' όλα για την ακροδεξιά στην Ελλάδα. Έχει κάνει και καλύτερα ποσοστά συγκριτικά. Ναι, αλήθεια είναι. Αυτό που χρειάζεται να το σημειώσουμε, γιατί ναι, ο κ. Βαρδουλάκης λίγο το συνέδεσε άμεσα και απόλυτα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν είναι το ίδιο. Λέω σχετικά με την τάση τη σημερινή, που φαίνεται να καταγράφεται. Δεύτερον, ναι, το γεγονός ότι στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι τα αποτελέσματα είναι χαρακτηριστική η στάση της κυρίας Φοντερ Λάιν, που επί της ουσίας προσδοκά στήριξη από το κόμμα του κ. Βελόπουλου και έχει κάνει ανοιχτά προσκλήσεις. Δεύτερον, επίσης σημαντικό, σε σχέση με την αποχή, ένα στοιχείο είναι και ότι εκεί εγκλωβίζεται, εμείς δεν το θεωρούμε, δεν την επικροτούμε ως στάση, αλλά εγκλωβίζεται και η δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβερνητική πολιτική και ταυτόχρονα υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος εύκολα ερμηνεύεται η ψήφος του το βράδυ των εκλογών, χωρίς τελικά να γίνει δύναμη σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι σε αυτή την πολιτική. Και από αυτή τη σκοπιά λέμε ότι την επόμενη μέρα όλα θα είναι εδώ, τα αντιλαϊκά μέτρα, τα ματωμένα πλεονάσματα, και νομίζουμε το γεγονός ότι καταγράφεται αυτή η ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι δείγμα, από ό,τι βλέπω και από τα πρώτα αποτελέσματα από την Αττική, ναι, ο ΚΚΕ φαίνεται να είναι πάλι τρίτο κόμμα και σε κάποιες περιοχές και δεύτερο. Το λέμε αυτό γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία η ισχυροποίηση του ΚΚΕ στις εργατογειτονιές, εκεί που θα κριθεί η μάχη ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, λοιπόν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων κομμάτων, και αυτό είναι ένα αισιόδοξο. Παρακαλώ τώρα.